Μια και βλέπω την παγόνη εδώ. Αχ, με το κοχινοπό της. Ναι, ναι, ήταν πολύ σίξ σήμερα. Ναι, για πες, τι μας λέει τώρα, ότι ξανάρχεται. Έχουμε νέο κύμα, λέει, κορονοϊού. Ναι, έχουμε νέο κύμα κορονοϊού, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες. Έχουμε και ο Δουλάκης, του Πασόκ, ο αρχηγός. Με κορονοϊό, με COVID, διαγνώστηκε πριν από λίγο. Όλοι με COVID είναι τις τελευταίες μέρες από ό,τι φαίνεται. Η παραλλαγή 4 που λέει παγώνη. Δεύτερη φορά η Κατερίνα Καραβάτου, βέβαια. Είναι τα βάλπα. Και είδαμε κι άλλο συνεργάτη. Και συνεργάτη άλλο επίση πάλι που είχε κολλήσει πριν 7 μήνες η Δανάη Σβάρκα. Να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται έχει επικρατήσει με η παραλλαγή 4 τη Όμικρον και έχει ξεκινήσει ένα νέο κύμα με αρκετά βαριά συμπτώματα. Όπου κάνει πυρετό, όπω είπε η κυρία Παγώνη, 39 με 40. Και φυσικά είπε και τη δική της εκτίμηση όσον αφορά τις μάσκες, ότι βγήκαν πολύ νωρίς. Θα τα ακούσουμε. Είναι αναμενόμενο, το έχουμε συζητήσει, βγήκαν οι μάσκες, χαλαρώσαμε, τριήμερα, τετραήμερα, εκδρομές. Λογικό, είναι και αναμένα με τα κρούσματα αυτά. Θα συνεχίσουν με εξάρσεις και υφέσεις στις επόμενες μέρες. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα αυτή τη βδομάδα και την επόμενη όσον αφορά τις νοσηλείες στα νοσοκομεία. Εάν δεν περάσει μία εβδομάδα να δούμε τις επιπλοκές που θα κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε παραλλαγή 4 και 5. Ναι. Η 4 είναι πιο μεταδοτική, η 5 λιγότερο. Πολύ. Η 4 μπορεί και να έχει και αυτή τη στιγμή τα περιστατικά που έχουμε και επικοινωνούμε και δίνουμε και το αγωγή αντιοικεί και πάνε και στα σπίτια τους, κάνουν 40, 39 πυρετό. Α, τόσο πολύ. Είναι τα πράγματα λίγο πιο βαριά η κατάσταση και ο κόσμος επειδή κάνουν αυτά τον πυρετό 39-40 έχει φοβηθεί. Και λογικό είναι αμέσως επικοινωνεί με τον γιατρό του. Όσοι... Οι 4 και οι 5 είναι τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα οι 4 και οι 5 αν είδατε είναι περίπου ένα μήνα πριν που ξεκίνησε στην Ευρώπη, ιδιαίτερα Πορτογαλία, Ισπανία που ήταν και τα περισσότερα ναι, περιστατικά. Για να καταλάβετε, 4 και 5 έχουμε στην Αττική, σε πολλές πόλεις στην Κρήτη, τα κρούσματα τουλάχιστον που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή και μας ανησυχεί εμάς και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, είναι ότι θα πρέπει να φορέσουν τις μάσκες σε εσωτερικούς χώρους και ήταν νωρίς το ότι βγάλαμε τις μάσκες και εδώ το είχαμε πει και το δημόσιο. Οι μάσκες έπρεπε να κρατηθούν τουλάχιστον μέχρι 10 Ιουλίου. Γιατί οι μάσκες, όπως ξέρετε και όπως είδαμε και τα προηγούμενα 2 χρόνια, όχι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά και από τη γρήπη είχαμε τα στοιχεία, που τουλάχιστον δεν νόσησε πολλοίς κόσμος. Επειδή λοιπόν αυτόν τον καιρό υπήρχαν τα τριήμερα, τα τετραήμερα, η χαλάρωση και σωστά ο κόσμος βγήκε, γιατί μετά από 2 χρόνια δεν μπορούσε να μένει συνέχεια στο σπίτι του. Λογικό θα ήταν να περιμέναμε με τις μάσκες στους εσωτερικούς χώρους ακόμα και μετά βλέποντας τους δείκτες και ιδιαίτερα οι 2 δείκτες που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ είναι οι θάνατοι και οι νοσηλείες στις ΜΕΘ. Είναι ένα κύμα αυτή τη στιγμή το οποίο θα φτάσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μετά θα υπάρχει μία μείωση και μετά πολύ πιθανόν να ξανά έχει έξαρση.